Με ποσοστό 96,6% υπερψηφίστηκε από τους πολίτες της Κρυμαίας η Ένωση της Χερσονήσου με τη Ρωσία, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Σεργέη Αξιόνοφ. Η συμμετοχή ανήλθε στο ποσοστό του 82,17% με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής που διεξήγαγε το δημοψήφισμα, Μιχαήλ Μαλίσεφ. Ήδη από το πρωί του δημοψηφίσματος η ατμόσφαιρα στην Κρυμαία ήταν εορταστική, με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους και να διαδηλώνει υπέρ της ένωσης περιοχής με τη Ρωσία, υπό το βλέμμα βέβαια του στρατού και των ρωσικών δυνάμεων. We don't even think that people may not come. They will express their will. And I believe that Tatars of Crimea will also vote in favor or against joining Russia. If they want to stay in Ukraine, we will count their votes. If not, we'll count them too. Λίγες ώρες νωρίτερα πάντως, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποπειράθηκε να καταγγείλει το δημοψήφισμα με τη Ρωσία να θέτει βέτο και την Κίνα να απέχει από την ψηφοφορία. Καθώς αρκεί το βέτο ενός από των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου, όπως η Ρωσία, η απόφαση απορρίφθηκε και η πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Σαμάνθα Πάουερ, σχολίασε. Russia prevented adoption of a resolution today, but it cannot change the aspirations and destiny of the Ukrainian people, and it cannot deny the truth displayed today that there is overwhelming international opposition to its dangerous actions. Την ίδια ώρα, ο γερουσιαστής Τζον Μακέιν προειδοποιούσε τη Ρωσία με κυρώσεις. The United States of America and our European allies will be contemplating action that we have not in, ever in our relations with Russia, to be honest with you. Ο αντιπρόεδρος της Κρυμαίας, Ρουστάμ Τεμιργκάλιεφ, σχολιάζοντας τα τεκτενόμενα στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και τις αντιδράσεις Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για το δημοψήφισμα, σχολίασε. No one can deprive Crimeans of their right to determine their own future. Many in Europe and the US have double standards. They recognized Kosovo without the approval of Serbia, so they have no right to stop this referendum. Το συντριπτικό ναι πάντως, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχει ανοίξει δρόμος ένωση με τη Ρωσία χωρίς επιστροφή.